Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας αποχαιρετά τη φετινή σχολική χρονιά, καλωσορίζοντας το όνομά μας δύο εκλεκτούς επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής και όχι μόνο, τον ακαδημαϊκό κύριο Χαράλα Μπορούσο και τον συγγραφέα του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε απόψε, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Στάνφουρτ, τον κύριο Ιωάννη Ιωαννίδη. Για το σύνδεσμό μας γνωρίζετε ότι η παρουσία σπουδαίων πνευματικών ανθρώπων είναι προτεραιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Παρακαλώ τον κύριο Ρούσο να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση. Όπως είναι γνωστό, θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί το νέο πόνημα του Ιωάννη Ιωαννίδη, «Παραλλαγές πάνω στην τέχνη της φυγής και ένα απονενοημένο Ρίτσερ Κάρ». Πρέπει να σας πω ότι είναι για πρώτη φορά στη ζωή μου όπου βρίσκομαι σε παρουσίαση βιβλίου. Επομένως, θέλω να είστε λίγο με κατανόηση σε αυτά που θα πω ή σε αυτά που δεν θα πω. Θα αρχίσω από τα εύκολα, που είναι στο χώρο που κινούμε, και θα μιλήσω λίγο για τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Κατέχει την έδρα Ρένμπορκ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, που είναι ένα από τα 2, 3, 4, 5 σημαντικότερα πανεπιστήμια του κόσμου, ιδιαίτερα στην ιατρική που ξέρω εγώ, και όπου είναι καθηγητής παθολογίας, έρευνας, πολιτικής υγείας και στατιστικής, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης, διευθυντής του Διδακτορικού Προγράμματος Επιδημιολογίας και Κλινικής Έρευνας, καθώς και συνιδρυτής, συνδιευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας στην Μετα-Έρευνα. Λίγο ακόμη και θα σταματούσε η αναπνοή μου με όλα αυτά. Αποφύτησε πρώτος από το Κολέγιο Αθηνών. Τα λέμε πρώτος, πρώτος. 20. Και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όχι εύκολο, τουλάχιστον για τον πρώτο. Και έχει διατελέσει καθηγητής στα Πανεπιστήμια Harvard, Tufts, Johns Hopkins, εκεί ήμουνα κι εγώ, Ιωαννίνων και Imperial College στο Λονδίνο. Έχει πάρει πολλά σημαντικά βραβεία και τιμικές διακρίσεις. Και η απήχηση του έργου του, και αυτό έχει σημασία για τους γνωρίζοντες και μη γνωρίζοντες, ο αριθμός των αναφορών στην επιστημονική βιβλιογραφία, δηλαδή πόσοι αναφέρονται σε αυτά που έχει κάνει ο κύριος Ιωαννίδης, μπορεί να μην είναι το τέλειο μέτρο αξιολόγησης, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής νομίζω σήμερα είναι το σημαντικότερο. Τον κατατάσσει μέσα στους 100 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, δηλαδή ανάμεσα σε πάνω από 100 εκατομμύρια επιστήμονες, και είναι στους 100 πρώτους. Και πρώτο ανάμεσα βέβαια σε όλους τους επιστήμονες που έχουν διατελέσει ποτέ καθηγητές στην Ελλάδα. Έχει αναδείξει κατεξοχήν τον κλάδο της μετα-έρευνας. Έχουν γίνει δηλαδή πράγματα και τα αναλύει. Δηλαδή τη συστηματικής μελέτης της αξιοπιστίας και των μεροληψιών επιστημονικών δεδομένων και μελετών. Δηλαδή όλα αυτά που έγιναν είναι σωστά. Η έρευνά του είναι καταλυτικής σημασίας για το τι και το πώς μπορούμε να καταλάβουμε, τι μπορούμε να εμπιστευτούμε και να πιστέψουμε από τα δεδομένα, από την σωρία των δεδομένων που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, και να σκεφτείτε ότι ένα στα 100 έχει σημασία από αυτά που δημοσιεύονται για το καλό του ανθρώπου, για την πρόοδο της επιστήμης, και τις φήμες που μας κατακλείζουν από τι είναι καλύτερο να φάμε, ποια φάρμακα είναι αποτελεσματικά και ασφαλή και πώς μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για την υγεία μας. Στην έρευνά του συνδυάζει τόσο μαθηματικά μοντέλα όσο και εμπειρικές στατιστικές αναλύσεις που στηρίζονται σε μεγάλους όγκους δεδομένων
και που επιτρέπουν την επισκόπηση μεγάλων επιστημονικών περιοχών. Αυτό ήταν το κομμάτι που μπορώ να μιλάω με άνεση, είναι η μικρή μου περιοχή. Τώρα θα πάω στην άλλη περιοχή, που δεν είναι η δική μου. Μετά από όλα αυτά που σας είπα, πασπορέκυψε ο κύριος Ιωαννίδης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και λόγιος, συγγραφέας περισπούδαστων κειμένων και ποιητής. Και σήμερα παρουσιάζεται η συλλογή του, όπως είπα, «Παραλλαγές πάνω στην τέχνη της φυγής» και ένα απονενοημένο «Richard Carr». Κάποιος που με ξέρει, πρώτος ο γιος μου, θα με ρωτήσει τι δουλειά έχεις εσύ με την ποιήση. Και είσαι επιστήμονας, ερευνητής, ιατρός, παθολόγος, πνευμονολόγος, εντατικολόγος που ξεκίνησες ως μαραγκός, μελισσοκόμος, ψάλλεις λίγο βυζαντινής μουσικής και ίσως αυτό σε φέρνει κοντά στην πίεση, αλλά με την πίεση δεν ασχολήθηκες. Ντρέπεσαι όπως λες, εγώ δηλαδή, που δεν μπορείς να κάνεις ανάλυση ποιημάτων. Δεν μπορώ καθόλου. Παρά τη στενή σου στενότατη, μερικοί από εσάς, μια συνάδελφος που το ξέρει που ήταν μαζί μου στον Ευαγγελισμό και μου είπε προλίγου, με τον αείμνηστο Ελίτη και τα τελευταία χρόνια με την Κικίτη Δημουλά, και που ξοδεύεις χρόνο να διαβάζεις ποιήματα όταν πέσουν στα χέρια σου. Τι δουλειά έχεις εσύ σήμερα και μάλιστα για πρώτη φορά να παρουσιάζεσαι σε ένα βιβλίο που ασχολείται με την ποιήση? Είναι εύλογο να με ρωτήσετε. Δεν είναι το ίδιο σαν ένας ποιητής να ασχολείται με την κατανόηση δύσκολων καταστάσεων στην εντατική θεραπεία που έχω αναλώσει στη ζωή μου? Εκεί ρώτησα λοιπόν το γιο μου που είναι φίλος του Γιάννη του Ιωαννίδη και ζουν στην Καλιφόρνια μαζί και μου είπε το εξής. Ναι, οι ποιητές και οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα τα δικά σου στην εντατική. Αλλά όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα ένας επιστήμονας έχει δικαίωμα, υποχρέωση και ικανότητες να ασχοληθεί με την ποιήση. Να ασχοληθεί όχι κατά ανάγκη αναλύοντας, αλλά με αυτό που λες ρε πατέρα, την όσφρηση και την όσμωση που παίρνει κανένας διαβάζοντας τα ποίηματα. Πράγματι λοιπόν αυτό που θα σας μιλήσω και αυτό που κατάλαβα εγώ από το βιβλίο είναι αυτή η όσφρηση που αισθάνθηκα, η όσμωση νοημάτων και συναισθημάτων που κανείς αντιλαμβάνεται διαβάζοντας ποίηματα γενικώς. Αλλά αν αυτό ισχύει για όλα τα ποίηματα που διαβάζει κανείς, η αγωνία που νιώθω με τα ποίηματα του Γιάννη Ιωαννίδη και με τα κείμενά του είναι πολύ μεγάλη. Πυργώνει στα ουράνια. Η δυσκολία αυτή γίνεται για μένα ακόμη μεγαλύτερη όταν έχω να αντιμετωπίσω παραγράφους χωρίς καν άνω τελεία, μεγαλύτερες και από αυτές του Θουκυδίδη όταν μαθαίναμε στο γυμνάσιο αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά. Χθες διάβαζα ένα κείμενο και προσπαθούσα να σταματήσω. Κέτρεχα, ασμένοντας να τελειώσω. Η γραφή του είναι χωρίς καμία αμφιβολία δυσνόητη, αφαιρετική, μεταφορική, συνειρμική και απαιτεί ενδελεχέστατη μελέτη για να την νιώσεις. Όχι να την καταλάβεις, να την νιώσεις. Το ένιωσα σε πολλά σημεία. Στάθηκα ιδιαίτερα στον αριθμό 27, σελίδα 45. Ας το διαβάσετε κι εσείς να δείτε μήπως έχετε κι εσείς την ίδια όσφρηση και όσμωση την οποία είχα εγώ. Παρόσες αυτές τις δυσκολίες εξοσμώσεως, όπως είπα, αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης ψάχνεται και αναζητά φυγές και παλινοστήσεις όμως. Έτσι δανείστηκε τη λέξη «Richard Carr», που είναι ένα είδος της ύστερης αναγεννησιακής μουσικής και της μουσικής μπαρόκ. Για τη μουσική αυτή
Και όχι μόνο, θα μπορούσε να μιλήσει η κόρη μου, η οποία παράτησε τα μαθηματικά και είναι τώρα μέτζο σοπράνο στην όπερα. Και μάλιστα την έκλεψε κάποιος ναυπλιώτης, ένα καταπληκτικό παιδί, ο Μιχάλης ο Κεραμιδάς, και ζουν τώρα στην Σουηδία. Υπήρχε λοιπόν ένας δεύτερος λόγος να έρθω σήμερα εδώ, και ας είναι η πρώτη μου φορά να προλογίσω το βιβλίο. Εγώ λοιπόν θα περιοριστώ στην λατινοϊταλική λέξη ρετσιρκάρ. Σημαίνει αναζήτηση. Αυτό που εκπροσωπεί ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι ένας ακούραστος αναζητητής, ιδιοφύης επιστήμονας, βαθύβληστα λόγιος, πολύτροπος φυγάδας, τέρπεται και ευδαιμονίζεται από τις απονενοημένες αναζητήσεις. Όμως δεν είμαι εγώ, όπως είπα, αυτός που θα μιλήσει για το έργο του. Ήδη είπα πολλά. Έδωσα ένα τρόπο για όλους εσάς που θα διαβάσετε το βιβλίο, πώς εγώ ένιωσα, οσφράνθηκα, οσμώθηκα διαβάζοντας το βιβλίο. Όσο λοιπόν και να οσφραίνομαι και να οσμούμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, τα μύχια της ψυχής του, κάθε αναλυσή μου θα είναι κοντόθωρη. Απλώς θα προεδρεύσω, θα συντονίσω. Και πάλι για πρώτη φορά και ζητώ την κατανόησή σας. Νομίζω σας έφαγα πολύ χρόνο, ας μη σπαταλάω το χρόνο των ομιλητών και να καλέσω στο βήμα τον πρώτο ομιλητή, τον πρόεδρο μάλιστα, της εταιρείας φιλολόγων, που με ιδιαίτερα με συγκινεί, γιατί λέγεται ότι είχα τον καλύτερο φιλόλογο το 50-60, όταν ήμουν στο γυμνάσιο Καλλιθέας, έναν Δημόπουλο, μίστη πραγματικά της εκπαίδευσης αυτής της λεγόμενης παιδαγωγούς αγάπης. Και χαίρομαι διότι υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια με την φιλολογία, διότι είναι η βάση της πατρίδας μας. Παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα, γράφει ο Σεφέρης πάνω σε ένα ξένο στίχο. Πολλαπλά ευτυχισμένοι είμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ απόψε. Επιτρέψτε μου να εκφράσω μεγάλη χαρά για το γεγονός ότι φιλοξενούμε σήμερα στην Αργολίδα έναν επιστήμονα καταξιωμένο παγκοσμίως, τον καθηγητή Ιωάννη Ιωαννίδη. Ο ελληνισμός διαθέτει περίπου το 3% των επιστημόνων κορυφαίας εμβέλειας παγκοσμίως, μολονότι καλύπτουμε εντός και εκτός Ελλάδας περίπου το 2% των κατοίκων του πλανήτη. Κι όμως το 85% εκείνων με ισχυρή επιρροή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Ακόμα και οι λίγοι που βρίσκονται στη χώρα μας έχουν κάνει τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο μέρος του σημαντικού τους έργου έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι πολλοί από αυτούς φεύγουν τα τελευταία χρόνια ξανά στο εξωτερικό. Στο βιβλίο του καθηγητής Ιωαννίδης τιμά τους Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τα προβλήματα του κράτους και του συστήματος οργάνωσης των πανεπιστημίων μας. Ο Γιάννης Ιωαννίδης απέχει παρασάγκας από τον κλασικό σύγχρονο επιστήμονα, ο οποίος ασχολείται με ένα εξαιρετικά περιορισμένο αντικείμενο, με μια επιστημονική λεπτομέρεια, η οποία μεταξύ μας συχνά είναι μικρής σημασίας. Δεν του ταιριάζει να γνωρίζει σχεδόν τα πάντα για το σχεδόν τίποτα. Ο κ. Ιωαννίδης είναι ταυτόχρονα σπουδαίος επιστήμονας και βαθύς διανοητής. Θα έλεγα ότι είναι η κλασική περίπτωση του Homo Universalis, με τα πολλά ενδιαφέροντα, τα πολλά ταλέντα, τη βαθιά ευφυΐα και τη βαθιά γνώση σε πολλούς τομείς, όπως οι θετικές επιστήμες, φιλοσοφία, παγκόσμια ιστορία, η μουσική και η λογοτεχνία. Το ταξίδι του αναπολύει ένα πλούσιο πολιτισμικό σύμπαν. Ας μην λησμονούμε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού διατρέχουμε 3 τουλάχιστον φορές το ίδιο μονοπάτι. Το επινοούμε, το πραγματώνουμε και το καταγράφουμε επιστρέφοντας. Το ταξίδι του καθηγητή Ιωαννίδη είναι πλούσιο. Εφάνταστος, ονειροπόλος, τολμηρός, περίεργος και γεμάτος θάρρος, ο συγγραφέας αντιμετωπίζει την ίδια τη ζωή. Αγωνίζεται να οικειοποιηθεί τη γνώση, να είναι ολοκληρωμένος, να οργανώσει το κατακαιρματισμένο χάος
υπό τη φωτεινή ενότητα της σκέψης. Το κύριο του μέλημα είναι να απαιτήσει από τον εαυτό του και από μας να κατακτήσουμε τα πάντα. Τον έρωτα, την αξιοπρέπεια, την τιμή, τη γνώση, την έλογη σκέψη. Στα αυτιά του ακούγεται η παράκληση του Χέλντερλιν. Άφησέ με να ανακαλέσω τη σιωπή του αβυσαλαίου βάθους σου, νοσταλγώντας την αιώνια Ελλάδα. Σταυροδρόμι είναι το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα. Σκέπτομαι ότι τα κείμενα αυτά μεταγράφουν σε λέξεις το μουσικό είδος της φούγκας, της φυγής. Το βιβλίο είναι μια επική παρτιτούρα όπου οι νότες έχουν εκχωρήσει τη μελωδία τους στις λέξεις. Ένα τεράστιο τσέμπαλο δονεί με τους ήχους του τον εσωτερικό μας κόσμο. Χρόνοι, τόποι και πρόσωπα συντήκονται. Ο τυφλός Όμηρος και αγραφεί ανθρώπους που μιλούν από μόνοι τους. Η οργή του Αχιλλέα διατρέχει τα τείχη της Τρίας και ο Οδυσσέας τρινεί την Ιθάκη στο απόμακρο νησί της Καλυψός. Βροντά ο κεραυνός του Δία, λισομανά ο Ηρακλής, καθώς σκοτώνει τον κένταυρο Νέσο κάπου εκεί στη διαχωριστική νησίδα του αυτοκινητόδρομου. Τα γάργαρα νερά τραγουδούν ακούγοντας Σαφό, η Αφροδίτη χαμογελά παιχνιδιάρικα τυλιγμένη σε ένα αισθησιακό άρωμα από σάργασο. Από κάποιους σχολιάζεται αρνητικά το γεγονός ότι ο Λούθυρος δεν στρογγυλοποίησε σε 100 τις θέσεις του. Φερβάντες νικά στην άφπαχτο, αλλά δέχεται βαρύ πλήγμα στο χέρι, ενώ ο Μπάιρον ξεψυχά στο Μεσολόγγι. Τα τραχιά βουνά της Κρήτης μιλεύουν με ακρίβεια τους στίχους του Καζαντζάκη, ενώ ο Μίλλερ λούζεται σε έναν ωκεανό φωτός. Την ίδια στιγμή, οι Ρωμαίοι συντρίβουν σκαρχιδονίους στις Μήλες, η Αγγλία περιμένει ότι στο Τραφάλγαρ κάθε άνδρας θα επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον του. Ο Ηράκλητος μουσκεύει τις ψυχές μας στο ποτάμι. «Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας», αναρωτιέται ένας 14χρονος Σμυρνιός στην Αθήνα. Ενώ ο Αλέξανδρος μετά τη νίκη στο Γρανικό καλπάζει μακριά για να τα δει όλα πλην της Μίεζας. Η Αλεξάνδρεια λυκνίζεται στα χέρια του ανέμου με τους μελαγχολικούς στίχους του Καβάφη να την γλυκονανουρίζουν. Οι Πάτσι ετοιμάζουν το φωνικό στην εκκλησιά και η πόλη των φαντασμάτων υποδέχεται τους Εβραίους για να τους στείλει στον Μπίρκεναού μερικούς αιώνες μετά. Στη Μικρά Αγγλία ο Ιμπηρίκος καθελκεί τον Μέγα Ανατολικό, ενώ μόλις εξφενδονίστηκε το βλήμα του Μοροζίνη. Τι άραγε να ατένισε το τελευταίο βλέμμα του Λεωνάρντο στο Μπλουά το 1519. Ο συγγραφέας γεννήθηκε σε μια πόλη που δεν ανήκει σε κανέναν, στη μητρόπολη του κόσμου που δεν αναγνωρίζει κανέναν για δικό της. Στο τόπο από τον οποίο εγώ κατάγομαι, η Παναγία στην αποκαθήλωση θρηνή βουβά, ενώ στο Τσιρίκο η Μυρτιδιώτισσα ταινίζει προς τον Αβαρίνο. Κατέγραψα κάποιους συνειρμούς, δεν προέρχονται όλοι από το βιβλίο, για να σας δείξω, αν το κατάφερα δεν ξέρω, πόσο και πόσο αναμοχλεύει ο συγγραφέας τον εσωτερικό κόσμο όποιο προσεγγίσει το βιβλίο. Διαβάζοντας το βιβλίο, ο καθένας μας μπορεί να συνδιαλλαγεί μαζί του, γιατί η γραφή του κυρίου Ιωαννίδη είναι πρωτίστως βιωματική. Η γλώσσα του είναι ταυτόχρονα ριζοσπαστική και ενιαία. Ενιαία για όσους υπερασπίζονται την προτεραιότητα του κειμένου και την ανυπόγραφη σύστασή του, ριζοσπαστική ωστόσο γιατί διαφοροποιείται από τη ρητορική ποίηση και το προσωπικό στυλ, τη φυγή και τις παραλλαγές της. Διαβάζοντας το βιβλίο μου δημιουργήθηκε επιπλέον η αίσθηση ότι η ιδέα της ατομικής ευθύνης αποτελεί κινητήριο μοχλό για τον συγγραφέα. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω, για να θυμηθούμε τον Καζαντζάκη. Για τον λόγο αυτό, ο καθηγητής Ιωαννίδης καταγγέλει την έλλειψη συλλογικού κοινωνικού οράματος για την ανάδειξη της αριστείας και την εκτεταμένη επικράτηση της μιζέριας. Εδώ ο λόγος του φέρνει στο νου το καταγγελτικό ύφος του Χριστού όταν εκδιώκει τους εμπόρους από τον ναό. Άλλωστε ήταν όντως ένα λογιστικό σφάλμα η Σταύρωση, απλώς όφιλε να φύγει για να επιστρέψει να διορθώσει τα λάθη που έκανε, κυρίως να διορθώσει τα λάθη που δεν έκανε. Ο συγγραφέας καταγγέλει τον πολιτισμό σε τελική σύψη λόγω κακού υπολογισμού και αντιμετωπίζει με καυστικό τρόπο την επιτυχημένη, διαχρονικά, ελληνική ηγεσία. Το δεικτικό σχόλιο του Αριστείδη στη Ριά Αδίπα του Αρμοστή Σμύρνης προς τον Γεώργιο Ιωακίμογλου το 1920 ότι είναι πολύ νέος και η πληρωμένη απάντηση ότι αυτό το ελάττωμα διορθώνεται μέρα με τη μέρα,
Μας έρχεται στο νου στην παραλλαγή 105, καθώς το ιερό και σεπτό τέμενος των μουσών μετατρέπεται σε απολίθωμα. Εδώ ο συγγραφέας είναι θυμωμένος, όπως και στην παραλλαγή 116, αφού δεν αφήνουν κανέναν άλλο να γεράσει, μιας και η νεότητα αποτελεί προνόμιο των απορριφθέντων. Ωστόσο, όπως ήδη σας ανέφερα, ο συγγραφέας εξακολουθεί να τονίζει τα κακώς κείμενα μιας κοινωνίας που κινείται στα όρια της σχιζοφρένειας σε κάθε της έκφανση. Επιτρέψτε μου να κλείσω όπως άρχισα, με ένα στίχο του Γιώργου Σεφέρη που αποτελεί για μένα αυτό που μου χάρισε τούτο το βιβλίο. «Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες. Τούτο το κενό είναι ό,τι έδωσες. Το άσπρο χαρτί». Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουμπάρη. Αυτό είναι, όταν είσαι φιλόλογος, μπορείς να τα αναλύσεις έτσι με ωραία λόγια, σαν χοροδία ή σαν συμφωνική ορχήστρα, ενώ εμείς οι μη ειδικοί τα νιώθουμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Ελισάβετ Γεωργίου, ψυχολόγος και σύμβουλος καριέρας. Κυρία Γεωργίου, ελάτε. Θέλω να πω μια καλησπέρα σε όσους βρίσκονται εδώ και θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα για να μπορεί να έρθει κάποιος να συναντήσει έναν πνευματικό άνθρωπο. Καθημερινά συναντάμε ανθρώπους, αλλά κάποιοι από εμάς κάποιες φορές ξεχωρίζουν. Έτσι λοιπόν, ένα απόγευμα του Φεβρουαρίου, έρχεται μια αγαπημένη φίλη και μου λέει: «Ξέρεις, θα έρθει κάποιος και θέλουμε να παρουσιάσει το βιβλίο του. Ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους. Σε σκέφτηκα, σε ενδιαφέρει?» Το ξεφίλησα, το κοίταξα, είδα τον τίτλο. Της λέω: «Με ενδιαφέρει». Δεν σας κρύβω ότι στον τίτλο είχα άγνωστες λέξεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αγωνία είχα για το περιεχόμενο. Αυτό το Ρίτσαρντ Καρ φανταζόμουν τι μπορεί να είναι. Κάτι κοινωνιολογικό, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Τέλος πάντων, πέρασαν οι μέρες και άρχισα να σκέφτομαι ότι έχω να διαβάσω το βιβλίο. Δεν έχω να σας το περιγράψω με λόγια του φιλολόγου. Δεν ήταν ένα καλό μου σημείο στο σχολείο, αλλά το άφησα για τον κύριο Μπομπάρη. Εγώ απλά θα σας πω αυτό που λένε οι ψυχολόγοι. Εμείς ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν θα σας μιλήσω για τη δικιά μου διαδικασία διαβάζοντας το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, ήθελα να γνωρίσω τον συγγραφέα. Καταλαβαίνετε, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά πολλές πληροφορίες. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτός ο άνθρωπος που γράφει αυτό το βιβλίο? Ποιος είναι? Ξεκίνησε με κάτι ωραίο, τη Νέα Υόρκη. Την αγαπώ και τη λατρεύω. Και έτσι λοιπόν είδα ότι γεννήθηκε το 1965 στη Νέα Υόρκη. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Στη συνέχεια άρχισα να κάνω μια μικρή έρευνα για αυτόν. Και εκεί είδα ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Το ακούσατε αυτό, δεν θα σας πω κάτι καινούριο. Θα σας πω κάτι άλλο όμως. Χάρη στο δάσκαλό του. Γιατί υπόθηκε ότι τελείωσε πρώτος στην ιατρική. Δεν υπόθηκε ότι κάθε φορά που πήγαινε να διεκδικήσει μία έδρα ή κάτι ιδιαίτερο, τον απέρριπταν. Και όχι γιατί ήταν κακός μαθητής, γιατί έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε τον όρο του μαθητή, αλλά ήταν ανατρεπτικός. Άρα λοιπόν εκεί άρχισε να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τολμούσε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ανατρεπτικός και διαφορετικός. Τι ωραίο μπορεί να δημιουργήσει ένας τέτοιος άνθρωπος. Πέρα από τον πάταγο με τις αποφάσεις που παίρνει και τις επιλογές που κάνει. Σε όλα τα επίπεδα. Γνωρίζοντάς τον πριν λίγο, ανέφερε ότι δεν θέλησε να ασχοληθεί από την αρχή με τη λογοτεχνία, γιατί ήταν κλίκες και δεν ήθελε να δημιουργήσει τριβές με όλο αυτό το κομμάτι. Και βέβαια, εγώ σχολίασα χαριτολογώντας, καταλαβαίνω γιατί είχατε τριβές με άλλα κομμάτια. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ανατρεπτικός από τη φύση του. Ελλάδα και Αμερική. Δύο κόσμοι. Αγαπημένοι μου και οι δύο. Εδώ γεννήθηκα και εδώ γεννήθηκε και ο πολιτισμός, γιατί έτσι μας αρέσει να λέμε. Μπορεί και να έχει γίνει. Αμερική, το κέντρο του κόσμου του σήμερα. Ενώνει λοιπόν κάτι από το παρελθόν και κάτι από το παρόν και ίσως και κομμάτια από το μέλλον στη σύνδεσή του με την Κίνα και την Ασία και με τα υπόλοιπα και απόλοιπες χώρες για έρευνες που κάνει στο παρόν. Άρα μου δίνει ένα χωροχρόνο όλο αυτό που θέλω να διερευνήσω. Ακούστηκαν πολλά νούμερα.
ότι ανήκει στο 3% των επιστημών που διακρίνονται, ότι. Δεν σας πω περισσότερα, αλλά σίγουρα τα νούμερα άρχισαν να με κινητοποιούν ως προς τη διαφορετικότητά του και τη μοναδικότητά του ως επιστήμονας με τεκμήρια. Και έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω και να φτιάχνω το ψυχολογικό του προφίλ. Επαγγελματική διαστροφή, όπως καταλαβαίνετε. Άλλωστε, πρέπει να δικαιολογήσω και τον τίτλο μου σε αυτό το πάνελ. Πριν τον γνωρίσω, αυτό το οποίο έγραψα στο σκονάκι μου, γιατί έφερα και ένα σκονάκι κι εγώ, αξιοπρεπώς, ήταν σφαιρική αντίληψη. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει φιλοσοφία, επιστήμη και ποίηση. Για μένα είναι σύνθεση. Όσο και αν δουλεύει στην ανάλυση των δεδομένων, το προφίλ αυτό μου δίνει σύνθεση και πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δω πώς μπορεί κάποιος να δει ολιστικά τη νέα πραγματικότητα που ζούμε. Ο κ. Μπάρης ανέφερε πριν για το Homo Universalis. Το είπα σωστά? Okay, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στο ολιστικό μοντέλο. Για μένα είναι αυτό το οποίο έρχεται. Άρα λοιπόν είναι προάγγελος για κάτι. Σε μια κοινωνία που εμείς μεγαλώσαμε με την απόλυτη εξειδίκευση, οι ειδικοί πια έρχονται να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Υπάρχουν όμως και άλλοι που έχουν αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, το overview. Και το overview είναι πάνω από το view, πάνω από τη θέα. Αυτό λοιπόν αισθανόμουν για αυτόν τον άνθρωπο. Ανατρεπτικός, η επόμενη λέξη που μου έρχεται. Ανατροπές. Χρησιμοποιούμε πολλές φορές τους τίτλους. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα απλό δεδομένο. Υπόθηκε ότι ξεχωρίζει. Το 2005 λοιπόν, αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει, θα σας το διαβάσω σαν τίτλο. Ο καθένας θα πάρει τις δικές του σκέψεις πάνω σε αυτό. Κάνει μια έρευνα η οποία έχει θέμα γιατί τα ευρήματα των περισσότερων δημοσιοποιημένων επιστημονικών ερευνών είναι αναλυθή. Ανατροπή. Και αυτό δουλεύει. Το γιατί κάτι είναι αναλυθές, που όλοι χαίρονται όταν παίρνουν το paper ότι ναι, είναι αληθές και έχω συμβάλει. Το επόμενο κομμάτι είναι πολίτης του κόσμου έγραψα. Αλλά σήμερα, μιλώντας μαζί του, δεν μου έρχεται αυτή η λέξη. Μου έρχεται η λέξη ταξιδευτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει. Όταν μου μιλούσε, ένιωθα ότι είναι ένας άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει σε πολλές υπήρους, σε πολλούς τόπους και σε πολλά γεγονότα ταυτόχρονα. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μια άλλη εικόνα που έκανα ήταν όταν παρουσίαζε τη σύνδεση και όλο αυτό που ήθελε να αποτυπώσει σε αυτό το βιβλίο. Εγώ σκεφτόμουν μια εικόνα στατιστικής και ανάλυσης δεδομένων που είχε τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ παραγόντων. Μου φαινόταν μαγικό πώς ένας άνθρωπος σου μιλάει για ποίηση και κάνεις αυτή την εικόνα στο μυαλό σου. Αλλά το αφήνω και σε εσάς. Και όπως σας είπα, οι ψυχολόγοι για τον εαυτό μας μιλάμε. Τώρα λοιπόν, πέρα από αυτό, είχα και το ενδιαφέρον το προφίλ του πνευματικού ανθρώπου. Πώς είναι ένας άνθρωπος που διακρίνεται έτσι? Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Τι κάνει διαφορετικό? Γιατί τελικά ξέρετε, στην ψυχολογία ψάχνουμε και στη φιλοσοφία ψάχναμε την ευτυχία. Την ευτυχία όμως έμαθα πρόσφατα από έναν πολύ αγαπημένο μου καθηγητή ότι αρχίζουμε να τη διερευνάμε βλέποντας πώς ζουν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Και έτσι θα μάθουμε. Και έτσι θα δούμε και το Ευζήν, κύριε Ιωαννίδη, πιθανά ένας παράγων. Και τότε λοιπόν είδα ότι ένας πνευματικός άνθρωπος τέτοιου τύπου τι κάνει? Αναλύει και συνθέτει. Στοχάζεται και επίσης σχολιάζει και δοκιμάζει. Αυτό λοιπόν με έκανε να θέλω να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Ξεκίνησα λοιπόν το βιβλίο, σας είπα, είχα την άγνωστη λέξη από τον τίτλο, έπρεπε να κάνω και μια έρευνα να δω τι σημαίνει λέξη. Διαβάζοντάς το, ήταν σαν να κάνω μια αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων και εμπειριών. Αυτό ήταν η εμπειρία μου από αυτό το βιβλίο, αποκρυπτογράφηση. Ήταν μια παράσταση με 166 σπονδυλωτά μονόπρακτα ή μια έκθεση φωτογραφίας που έβλεπες 166 κλικ. Και το κάθε ένα σε πήγαινε κάπου ξεχωριστά και μοναδικά. Η τέχνη της φυγής. Έψαχνα να βρω τη φυγή μέσα σε κάθε κείμενο και την έβρισκα στο κάθε κείμενο πραγματικά, με παραλλαγές. Εκεί λοιπόν είδα ανθρώπους που φεύγουν από συναντήσεις που έγιναν ή από συναντήσεις που δεν έγιναν. Είναι τόσο όμορφο
να μπαίνεις σε κάποιον που σου περιγράφει πώς κάποιος άνθρωπος φεύγει από μία συνάντηση που δεν έγινε. Και ξέρω πολύ καλά ότι μέσα μας υπάρχουν πολλές τέτοιες συναντήσεις που έχουμε κάνει με ανθρώπους και μείναμε ή φύγαμε σε συναντήσεις που δεν έγιναν. Στιγμές που φεύγουν, όπως και αυτή τώρα, σε λίγο θα είναι μια στιγμή που θα έχει φύγει. Ίσως την εκμαλωτήσει μια φωτογραφία, αλλά θα έχει φύγει. Τόποι που φεύγουν, είτε γιατί ερημώνουν, είτε γιατί γεμίζουν και μπορεί να είναι ταυτόχρονα στο ίδιο κείμενο. Μυρωδιές και εικόνες που πλημμυρίζουν τις αισθήσεις. Μνήμες από το παρελθόν και το μέλλον. Είναι πολύ όμορφο να μπαίνεις σε μία αίσθηση που σου δίνει κάποιος από μία μνήμη από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Κοινό θέμα λοιπόν ο χώρος και ο χρόνος, οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Και φυγή από μία πραγματικότητα, μία φαντασίωση, μία αλήθεια, ένα όνειρο, μία ανάμνηση. Και σε όλα αυτά υπάρχουν πρωταγωνιστές με όνομα, χωρίς όνομα ή με αριθμό. Γιατί ένα μυαλό που μπορεί να συνθέτει, μπορεί να δει μία πραγματικότητα και με όνομα και χωρίς όνομα. Δεν χρειάζεται όλα να το ονοματίζουμε. Ακόμα και αν έρχεται από ένα χώρο ο οποίος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τη διάγνωση για να πάει στη θεραπεία, μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς το όνομα. Και έτσι λοιπόν εγώ, ολοκληρώνοντας αυτό, είχα μία συνάντηση με τον συγγραφέα, νιώθοντας σαν να μπαίνω στο μυαλό του. Που όταν πια τον συνάντησα, μάλλον λίγο πριν, είχα ένα φόβο. Όλα αυτά που ένιωσα, πόσο φανταστικά είναι και πόσο φαντασιόπληκτη μπορεί να είμαι. Και όταν άρχισα να μιλάω μαζί του, ένιωθα μεγάλη χαρά. Η μία ήταν, ξέρετε, αυτό το ψυχολογίστικο, yes, έπιασα το προφίλ. Η άλλη ήταν, α, κοίταξε, υπάρχει, είναι πραγματικό, τι όμορφο. Δεν ήταν δικιά μου φαντασίωση. Η άλλη ήταν η συνάντηση με το βιβλίο. Είναι σαν ένα ταξίδι μέσα από πολύβουες εικόνες, σιωπηρές κραυγές, μεταφορές και συμβολισμούς. Αυτό ήταν το βιβλίο. Δεν θέλω να σας περιγράψω κάτι άλλο, γιατί νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βιώσει με μοναδικό τρόπο ένα τέτοιο κείμενο. Και βέβαια συνάντηση με τις αναμνήσεις μου, τις προβολές και τις ταυτίσεις. Γιατί κάθε βιβλίο έχει τη δικιά μας συνάντηση με τις δικές μας προβολές και ταυτίσεις. Κλείνοντας λοιπόν, για να μην σας κουράσω, γιατί ξέρω ότι μετά από όλα αυτά θα πάτε να αγοράσετε το βιβλίο. Οπότε να μην σας κουράζω περισσότερο. Θέλω να σας πω ότι αυτό το βιβλίο που έχει αυτό το μεγάλο τίτλο, που έχει τις παραλλαγές, είναι οι παραλλαγές μιας εμπειρίας που μπορεί να βιώσει. Και ξέρω ότι ο καθένας μας, διαβάζοντάς το, θα το βιώσει διαφορετικά. Ξέρω ότι αν το διαβάσετε σήμερα, θα το βιώσετε με έναν τρόπο. Και αν το διαβάσετε μετά από 5 χρόνια, θα είναι τελείως διαφορετικός αυτός ο τρόπος. Άρα λοιπόν αυτή η λέξη παραλλαγή μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί κρύβει και την αλλαγή. Και για μένα νοηματοδοτεί πολλά η αλλαγή. Σημαίνει άλλα ζω, ζω άλλα πράγματα. Τέχνη της φυγής. Τι σημαίνει φυγή? Τι σημαίνει φυγή για τον καθένα μας? Τι σημαίνει φυγή για τον ίδιο τον συγγραφέα? Αλλά τι νόημα έχει? Τι σημαίνει για τον συγγραφέα? Τι σημαίνει για μένα? Τι σημαίνει για τη στιγμή που εγώ θα το διαβάσω? Και βέβαια αυτό το απονενοημένο έψαχνα να βρω στα λεξικά και είδα ότι σημαίνει απόγνωση. Εμένα σημαίνει χωρίς νόημα. Κάτι χωρίς νόημα, που ίσως εκεί να με φέρει στην απόγνωση. Και το Richard Carr. Κάτι το οποίο είναι μουσικό κομμάτι, με αρχή, μέση και τέλος. Και ξέρετε, σκέφτηκα ότι αυτό το αριστερό εγκέφαλο, το αριστερό ημισφαίριο και το δεξί ημισφαίριο, τα συνθέτει με ένα μαγικό τρόπο. Ο τρόπος της λογικής, η έκφραση του συναισθήματος, μέσα σε μια μελωδία. Και η ζωή μας είναι μια μελωδία. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωαννίδη που μου χάρισε αυτή τη μελωδία, αυτή την ευκαιρία και αυτή την επαφή. Χήμαρος, χωρίς σημειώσεις, πρακτικά χωρίς σημειώσεις. Εύτολμος λοιπόν, τολμητίας, ανατρεπτικός, συνθετικός, φυγάς. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο ψυχολόγος κατάλαβε τον άνθρωπο και αυτά που γράφει εκεί μέσα.
μια αδυναμία που είχα στη ζωή μου, παρόλο ότι η γυναίκα μου είναι παιδοψυχίατρος, αν δεν έχω αριθμούς, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Μπράβο σας πάντως. Και τώρα στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Γεώργιο Κόντι, κοινωνιολογίας και συγγραφέας. Δόκτωρ κοινωνιολογίας και συγγραφέας. Καλά τα λέω, κύριε. Παρακαλώ. Πρέπει να πω ότι μετά από όσα είπα εισαγωγικά, κύριε Ρούσο, θα διαβάσω το κείμενό μου τρέμοντας. Διότι δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω ένα τέτοιο βιβλίο. Θα το προσπαθήσω όμως. Ξεκινώντας από μια κραυγή. Γυρίστε πίσω. Άκυρη κραυγή που ακούστηκε την πλέον ακατάλληλη στιγμή στην έξοδο του Μεσολογγίου. Ο πίσω. Ο πίσω, μωρέ παιδιά. Παρένεση αδιευκρίνηστης προέλευσης, εγυρώμενη συγχυτική κάπου στο τρίτο σώμα των γυναικοπαίδων, αλλά επηρεάζοντας εξίσου συγχυτικά και τα δύο πρώτα σώματα, παραμένει αντικείμενο διχογνωμίας ανάμεσα στους έγκριτους ιστορικούς, το κατά πόσο εξτομίστηκε από αγχωμένους φίλους ή από βαλτούς εγκάθετους εχθρούς, πάντως για όσους συμμορφωθήκανε ακολούθησε είτε η σφαγή, είτε ο εξανδραποδισμός. Γυρίστε πίσω, πνευματικό συναγερμός του γέροντος Προφυρίου. Όλοι πίσω, όλοι πίσω, γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε. Όπως καταγράφεται στο ευπόλυτο πόνημα, το πνεύμα των Ορθόδοξων είναι το αληθές, έκδοσης ιερού γυναικείου ησυχαστηρίου, η μεταμόρφωσης του Σωτήρος, συνιστόμενη φροντιστηριακή άσκηση για την επερχόμενη συντέλεια. Γυρίστε πίσω. Διακαείς προτροπή προς τους συνέλληνες, φιλέλληνες υποτρόφους του Ματαρώα, να επιστρέψουν στη γενέθλια γη και να προσφέρουν τα εσπέρια φώτα τους και τις κατακτηθήσεις εν αλλοδαπή τεχνικές, αρχηγικές και λοιπές χρηστικές δεξιότητες. Κάποιοι επιστρέψανε. Χτίστηκε με ενθουσιασμό η υπερσύγχρονη προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία από την οποία αναγκάστηκα και στα 25 μου και στα 45 μου να αυτοεξοριστώ κακήν κακός. Τη θέση μου την πήρε ο γιος του γιου, του γιου, του γιου. Αντισυμβατικά αρχίζοντας από το τέλος, κύριε Ιωαννίδη, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τις εντυπώσεις που μου άφησε η ανάγνωση των παραλλαγών πάνω στην τέχνη της φυγής. 166 συνολικά παραλλαγές σχετικά με το θέμα της φυγής και θα πρόσθετα της αποφυγής. Μα η παραλλαγή 164 με τίτλο «Γυρίστε πίσω», από την οποία μόλις διάβασα ένα απόσπασμα, αποτελεί κατά την άποψή μου εισαγωγή και επίλογο μιας εξίσου αντισυμβατικής γραφής, τόσο πυκνής και πλούσια σε συμβολισμούς και νοήματα, που σε καθυλώνει, σε φυλακίζει στις γραμμές της και ταυτόχρονα σου αναγνωρίζει την ελευθερία του αναγνώστη, εκείνου δηλαδή που μπορεί, όπως γράφει, να συνδυάσει τις λέξεις που είναι σπαρμένες μέσα στο κείμενο σαν άστρα μέσα σε έναν αστερισμό. Προσπάθεια επίπονη για εκείνον που θα προσπαθήσει να αποδώσει έστω και μέρος της σκέψης του συγγραφέα. Το κείμενο του κυρίου Ιωαννίδη είναι ένα ταξιδιωτικό κείμενο, τουλάχιστον έτσι το είδα εγώ, και η μεγάλη αξία του ορίζεται από την ευχέρειά του να συνδυάσει τις αρχαίες πηγές με τις εντυπώσεις και τις εικόνες που μεταφέρουν στα κείμενά τους οι περιηγητές του κόσμου. Να σπέρνει νοήματα σε θρηματισμένες σκέψεις και πυκνογραμμένα κείμενα. Να προσαρμόζει την ταξιδιωτική αίσθηση στον έναν και στους πολλούς. Να μετατρέπει το συμβολισμό και την ανάγκη της φυγής σε ένα απλό πηγενέλα και ταυτόχρονα με όλα αυτά να διατυπώνει μια σύνθετα φιλοσοφημένη οπτική πάνω στην τέχνη της φυγής, γιατί το ταξίδι που περιγράφεται στο βιβλίο αυτό δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά ένας ευρύ συνδυασμός πραγμάτων από την εσωτερική παρόρμηση στις δυνατότητες που προσφέρει ο εξωτερικός κόσμος, εκείνος της καταγωγής και εκείνος της υποδοχής. Γεννήθηκα σε μια πόλη που δεν ανήκει σε κανέναν. Στη Μητρόπολη του κόσμου που δεν αναγνωρίζει κανέναν για δικό της, η Νέα Υόρκη το είχε κάνει από νωρίς σαφές αυτό σε όλους μας,
προς αποφυγή οικογενειακών παρεξηγήσεων και δεν αστειευότανε ποτέ μαζί μου, ούτε κι εγώ μαζί της. Πάντα είχαμε λοιπόν μια cool σχέση αλληλοσεβασμού. Αντίθετα από την Αθήνα, όπου έζησα τα περισσότερα παιδικά μου χρόνια και που κάθε φορά ξυπνούσε ένα μείγμα από αθεράπευτη νοσταλγία και οργή μέσα μου, ήδη από τα διόδια των αισθημών της Κορίνθου καθώς την πλησίαζα, και κάθε φορά έφευγα ακόμα πιο νοσταλγός και εξοργισμένος, ήδη από τον Σκαραμαγκά ή έστω από τα δηληστήρια της Ελευσίνας, ήθελα να πλύνω τα λάστιχα του αυτοκινήτου, αγανακτισμένος που η Αθήνα και εγώ μαζί της συνεχίζαμε να υπάρχουμε, βέβαιος πως δυστυχώς, ευτυχώς θα ξαναγυρίσω. Το ταξίδι του Γιάννη Ιωαννίδη άρχισε πριν μερικούς αιώνες και έχει γνωστή μελλοντική ρότα. Είναι μια ατέλειωτη ταξιδιωτική πορεία ανάμεσα στην πραότητα του φωτός που γεμίζει την ψυχή του συγγραφέα και που ορίζεται από τα χρώματα, τις ιδέες και τους συμβολισμούς του ελληνικού κόσμου από τη μια, τις δυναμικές εναλλαγές του ορθού λόγου από την άλλη. Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη περιγραφή της πραότητας που διαχέεται στο σημείο εκκίνησης από την προσευχή στη Λευκοθέα της παραλλαγής 50. Κι αν κανείς δεν μας σεβάστηκε, εμείς θα σεβαστούμε τη διάφανη και τελείως ανίσχυρη πανοπλία του Τζιτζικιού στον αρχαίο κορμό της ελιάς, τα αδόκητα θράψματα πράσινου αχινού πάνω στο τραπέζι και το σαμιαμίδι που περιφέρεται αναποφάσιστο γύρω από τα ανοιχτά παραθυρόφυλλα και τον ταφικό περίβολο. Κι ύστερα αρχίζει μια εκπληκτική καταγραφή τόπων όπου ο ταξιδιώτης, αφού γκράζεται το κάθε θρόισμα των φύλων, μεθάει από τη διαπεραστική ευωδία του δίκταμου στο μονοπάτι στην άκρη του γκρεμού και της θάλασσας και η ματιά του περιδιαβαίνει όσα πετρόχτιστα σκαλοπάτια οδηγούν στο πλάι τους το αόρατο νερό που τρέχει ανάμεσα σε ετεροθελή καλάμια και αρχαϊκές πικροδάφνες. Ο ταξιδιώτης αφήνεται να γίνει μέρος των χρωμάτων, κομμάτι των θεϊκών τοπίων με τα οποία η αγαθή τύχη φρόντισε να γεμίσει τον τόπο ετούτο. Συνεχίζει να νιώθει μικρός στο κέντρο της απεραντοσύνης του καθολικού στη Νέα Μονή της Χίου. Αθόρυβα και ταπεινά να συναισθάνεται τους αιώνες που πέρασαν και έρχονται μέσα στο σπήλαιο στο Άγιο Γάλα και να θαυμάζει τις ξυστές προσώψεις των σπιτιών και τα κολιέ τους με τις λιαστές ντομάτες στα πειρατικά μας τυχοχώρια. Πυργή, μεστά, ολύμπη. Το φως, για να αντιπαρατεθεί η ζωογόνος του αισθητική απλότητα με τον δυναμισμό και την επιβλητικότητα του νεκρικού στοιχείου που ορίζει πρόσωπα και πράγματα σε έναν περίπατο νυχτιάτικο στην αρχαία Βία Άπια φρεσκοπαντρεμένου ζευγαριού που φωτογραφίζεται στον τάφο της Εσίλια Μετέλα μπροστά από τα θρηματισμένα ανάγλυφα αλλά και στις έρημες γοτθικές αψίδες του Αγίου Νικολάου και στο παλάτι του Μαξέντιου για περισσότερη όχρα και στους τάφους των απελεύθερων. 3 χιλιόμετρα φωτογράφηση ανάμεσα σε μαυσολία, κυπαρίσια και άλλα νεκρικά φυτά για να δώσουν οι νεόνυμφοι τον όρκο πως θα τραβήξει ο καθένας το δρόμο του και δεν θα ξανασυναντηθούν ποτέ. Σε αυτή τη θεμελιώδη αντίθεση των εικόνων προστίθεται για μία ακόμη φορά η αγανάκτηση του συγγραφέα που επανέρχεται στην αρχική του βεβαιότητα «Δυστυχώς, ευτυχώς θα ξαναγυρίσει». Το απονενοημένο Ρίτσερ Κάρ που συνθέτει, το εισαγωγικό κομμάτι αναζήτησης δηλαδή, μιας καλής δικαιολογίας για το γυρισμό, είναι ταυτόχρονα το ίδιο που ορίζει και την τέχνη της φυγής. Ο συγγραφέας υποχρεώνεται από το κοινό του και την προσωπική του ιστορία να απαντήσει σε ένα αγωνιώδες ερώτημα. Πώς γίνεται τον τόπο που λούζεται από το άσπυλο φως και τον πολιτισμό μιας λαμπρής φιλοσοφικής σκέψης να τον εγκαταλείπει? Η διάσταση του εξαναγκασμού που βιώνεται γίνεται εδώ έκφραση θλίψης και οργής που περνά από την περιγραφική διάθεση στη σκληρή, πολύ σκληρή επιστημονική απόδειξη
για να καταλήξει στο συμβολικά απελευθερωτικό αλλά και εξίσου σκληρό σαρκασμό. Μοναδικό κομμάτι αιχμηρής και παράλληλα ρομαντικής περιγραφικής διάθεσης από όλα όσα έχω διαβάσει μέχρι σήμερα, η παραλλαγή 37 με τίτλο «Χωρίς απαιτήσεις υψηλής τέχνης». Η Έγινα δεν μετακινήθηκε ούτε σπιθαμή από τη θέση της. Πολύ περίεργο. Το τοπίο έχει αναπτυχθεί οικιστικά με δεκάδες νεογοθηκές μεζονέτες, συχνά πολυτελείς ή ογκώδεις ή και τα δύο. Ήπια μεσογειακή βλάστηση, οργωμένη από γεωργιανούς κυπουρούς που έχουν απολυθεί, κάποιες διάσπαρτες εκκρεμότητες από πεύκα, σικές και οποροφόρα. Κατά καιρούς, ορισμένοι κάτοικοι εμφανίζονται στους εξώστες τους, θεατές σε θεωρείο ή ηθοποιοί σε μικρή σκηνή χωρίς δυνατό σενάριο ή και χωρίς κανένα σενάριο. Αν και κάπως έτσι θα έπρεπε να βγήκε και ο Μοντεζούμα να αναγγείλει λίγο αμήχανα τον ερχομό των φίλων απελευθερωτών Ισπανών στο λαό της Τενοχτιτλάν, τις περισσότερες φορές οι κάτοικοι φαίνεται πως δεν έχουν τι να κάνουν, στέκονται εκεί χωρίς αιτία και χωρίς καν αφορμή, χωρίς να κοιτούν τη θάλασσα, τόσο που απορεί κανείς τι χρήση έχουν τέλος πάντων οι εξώστες και τα μπαλκόνια με θέα την Έγινα ή τι χρήση έχει και η ίδια η Έγινα. Λυπάμαι πλέον για αυτό το συμβιβασμένο νησί που δεν έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες, δεν λέει να ξεκουμπιστεί από τη θέση του, να πάει κάπου αλλού που μπορεί να εκτιμούν την παρουσία του περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί ορισμένες φορές ακουγόταν ακόμη και ακατάλληλες ώρες, μεσημέρι ή προχωρημένη νύχτα, ο χαριτωμένος ήχος μιας κιθάρας που αυτοσχεδίαζε χωρίς απαιτήσεις υψηλής τέχνης. Κι ύστερα, στο ίδιο κείμενο, ο ρυθμός ανεβαίνει. Δανείζεται κάτι από τη διαδικασία της επιστημονικής απόδειξης για να δηλώσει συμπερασματικά. Το ελλαδικό σύστημα έχει κατασκευάσει μια ανυπόστατη τεχνητή πραγματικότητα ακόμα και για τους Έλληνες του εξωτερικού. Η δεξαμενή μετριοτήτων ανατροφοδοτεί εσαΐ τη μετριότητα σε θέσεις ισχύως. Ο νεότερος ελληνισμός έχει ανθίσει συστηματικά εκτός ελλαδικού χώρου. Ο παγκόσμια γνωστός νεότερος ελληνισμός είναι σχεδόν παντελώς άγνωστος στους Έλληνες. Η ταγή του ελλαδικού χώρου και όσοι βρίσκονται σε μεγάλη υπόλοιψη από το τρέχον νότιο βαλκανικό σύστημα αξιών είναι σχεδόν παντελώς ανύπαρκτη και ανυπόλοιπτη στο παγκόσμιο επίπεδο με λίγες εξαιρέσεις. Άραγε η εξορία ή αυτοεξορία των Ελλήνων είναι αντίστοιχο επίπεδου με την επιστήμη και για τις τέχνες. Ο Καβάφη έδρασε και έγραψε το έργο του στη μακρινή και εμπολής αυτόνομη από τον ελλαδικό χώρο και τα δρόμενά του Αλεξάνδρεια, οπότε δεν χρειάστηκε να ματαιωθεί. Και η αποδεικτική διαδικασία τελειώνει με ένα συμβολικά απελευθερωτικό όσο και σκληρότατο σαρκασμό. Αδαείς και ευτυχείς αυτοί που μας εξορίσανε, την υγεία τους να έχουν οι ξεφτύλες. Μια πρώτη ανάγνωση του ταξιδιωτικού σας οδηγού, κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να πω, μου δημιούργησε τάσεις φυγής. Και έπειτα, όσο περιδιάβαινα προσεκτικά τις σελίδες του, τόσο περισσότερο με ενθουσίαζε η σκέψη της επιστροφής στο κείμενο. Μέχρι που με έπιασε πανικός. Άρχισα να τρέχω μόλι μου τη δύναμη για να πηδήξω πάνω στο βαγόνι και να μην χάσω το ταξίδι. Κάποιος μου φώναζε. Γύρισε πίσω. Αλλά δεν έδωσα σημασία. Κατάφερα να πηδήξω στο βαγόνι, να κάνω το ταξίδι και οφείλω να πω πως είναι ένα από τα καλύτερα που έχω κάνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς που είχατε την υπομονή να ακούσετε την εμπειρία ενός αναγνώστη. Κοινωνιολογικά λοιπόν, πολύ ωραίο κείμενο, πολύ ωραία ανάλυση. Αναφερθήκατε σε κείμενα και τα αναλύσατε. Δημιουργήθηκε μια ερώτηση και θα ελπίζω να την απαντήσει ο κύριος Ιωαννίδης. Γιατί σταμάτησες το 166, φυγή από την προσπάθεια, γιατί δεν συνεχίσατε, μόνο εκεί, μόνο αυτά είχατε. Γιατί σταματήσατε στο 160, ξεφύγατε από αυτό το θέμα, θα περιμένω την απάντηση.
Νομίζω τώρα ήρθε η ώρα, κύριε Ιωαννίδη, να πείτε εσείς στη θέση του αυτή και να μας πείτε για αυτό το έργο σας. Από αυτού, από εδώ, που θέλετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα και έχοντας ακούσει τόσο καλά λόγια και τόσο διεισδυτικά σχόλια σχετικά με το έργο μου, ίσως το καλύτερο που θα είχα να κάνω είναι να μην πω τίποτα και να σηκωθώ να φύγω σαν φυγάς, όπως λέει και το βιβλίο εξάλλου. Αλλά το λιγότερο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρούσο και τους τρεις ομιλητές. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να πω ποιος από τους τέσσερις ήταν καλύτερος. Ήταν πραγματικά και οι τέσσερις τοποθετήσεις μοναδικές. Ο κύριος Ρούσος μου απέδειξε ότι η αίσθηση της όσφρησης όντως είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσεις και την ποίηση και τη φιλοσοφία ή τουλάχιστον την προσπάθεια κάποιου να κινηθεί σε αυτούς τους χώρους. Ο κύριος Μπουμπάρης νομίζω ότι περιπλανήθηκε στο κείμενό του μερικές φορές ακόμα περισσότερο από ό,τι και εγώ έχω κατορθώσει να περιπλανηθώ. Οι αναφορές του σε πυκνότητα ήταν περίπου 300 ένα τετραγωνικό εκατοστό κειμένου. Η κυρία Γεωργίου, λυπάμαι πάρα πολύ που σαν μαθητής δεν την είχα γνωρίσει ώστε να με συμβουλεύσει τι να κάνω στην καριέρα μου, γιατί πρέπει να πω ότι ακόμα ψάχνομαι, άρα ίσως αν τη γνώριζα νωρίτερα να είχα λίγο πιο σταθερή πορεία. Και ο κύριος Κονδύς πρέπει να πω ότι με συγκίνησε ιδιαίτερα. Πραγματικά έφτασε μέσα στην ψυχή μου με όσα διάβασε μέσα στο βιβλίο και είδα πολλούς παραλληλισμούς στις φυγές και στις επιστροφές που έχουμε. Για να μην σας ταλαιπωρήσω πολύ, επειδή ό,τι και να πω μάλλον δεν θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, θα προσπαθήσω να σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο και ελπίζω μετά από αυτό να μην έχετε εξαντληθεί τελείως και να θέλετε να φύγετε αμέσως, αλλά να υπάρχει και κάποια διάθεση για κάποιες ερωτήσεις ίσως. Θα ξεκινήσω με την παραλλαγή 95. Άρνηση επιστροφή στο Σούλι με εσφηνωμένη μνήμη από τη Μαγνησία. Δεν επισκέφτηκα ποτέ το Σούλι. Ο λόγος ήταν ότι κατοικούσα εκεί αναφανδόν και κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια να βρεθώ εκεί ήταν αδύνατη. Θυμάμαι μόνο μερικές φορές να περνάμε τη μνημιακή πύλη που όριζε τα όρια της ηρωικής επικράτειας, χωρίς να εναπομένει όμως τίποτε άλλο από την επικράτεια εκτός από την post hoc πύλη εισόδου σε αυτήν. Κάτι σαν ένα πολυτελές κατάστημα που κάνει εγκαίνια χωρίς να διαθέτει ακόμα εμπόρευμα. Θυμάμαι πάλι κάτι με ανδρικές χιλιομετρικές διαδρομές, όταν είχε νυχτώσει, χωρίς να σταματάμε πουθενά, διασχίζοντας ό,τι ήταν αδιασχιστή, σαν δύσκολη εγχείρηση που το Ογκολογικό Συμβούλιο έκρινε απαραίτητη. Πιστοποιούσαμε πως η περιοχή υπάρχει και έχει χαρτογραφηθεί. Έχουν χαραχτεί δρόμοι σε όλο το μήκος και το πλάτος της. Κάθε εκατοστό είναι χαραγμένο στο GPS. Αν μεγενθύνεις αρκετά, θα δεις με σιγουριά και ανακούφιση ακόμα και το σπασμένο ή βγαλμένο νύχι στο δάχτυλό σου, εσύ που κατοικείς εδώ. Κι όμως δεν είδα τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα να δω. Δεν ήθελα τίποτα να δω σε αυτή την ενδελεχή διάσχιση. Ό,τι ήταν δικό μου το είχα ήδη ανατινάξει στον αέρα και το είχα εξαφανίσει. Κανένα κάστρο της Σκιάφας, οχυρωμένο από αυτούς που με εξορίσανε. Κανένα σπίτι οπλαρχηγού, τυφλό, χωρίς παράθυρα, σαν υπέργειος τύμβος των δαιμόνων στις Μυκήνες, όπου χάθηκα στους αγρούς ένα καλοκαίρι. Κανένα πηγάδι, χωρίς νερό, ή με νερό, δηλητηριασμένο για αυτούς που με διώξανε. Κανένα ίχνος από κόκαλα ηρώων της αργοναυτικής εκστρατείας και βροντοσαύρων, ούτε κατεργασμένα δέρματα αγδαρμένων ημιθέων, ούτε αφημένες σούβλες μετά τα βασανιστήρια που θα μπορούσαν να τρυπήσουν τα λάστιχα Goodyear 70-30 του αυτοκινήτου, ούτε η ρόκα της προγιαγιάς μου και το λευκό μαλλί που δεν έγινε ποτέ λεσεστό ρούχο. Μόνο 5 έντομα συνθλιφτήκανε προσπέφτοντας με δύναμη πάνω στο παμπρίζ
σαν μαχαιριές, οι σφαίρες που δολοφονούν τον Καποδίστρια. Θυμάσαι αν τον πυροβολήσανε ή αν τον μαχαιρώσανε ή και τα δύο, στο Ναύπλιο. Έχω αρχίσει να ξεχνώ την ιστορία. Όχι ότι έχει και μεγάλη σημασία πλέον. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν βγάλαμε καμιά φωτογραφία από το Σούλι. Είχα εξάλλου συλλέξει όλες τις γραβούρες και όλους τους εικονογραφημένους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Όλα τα αναμνηστικά γραμματόσημα, όλα τα αφιερώματα επί τη εκατόντα ετηρίδη της ανατινάξεως του Κουνγκίου. Δεν μπορείς να φωτογραφηθείς στο Σούλι. Κάτι συμβαίνει στις κάμερες και δεν δουλεύουν. Σαν το σαπούνι που δεν πιάνει στο σκληρό νερό. Ο μόνος που κατάφερε να φωτογραφηθεί επιτυχώς ήταν ένας βουλευτής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τον θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο να τρώει τα νύχια του σαν μέλος της ομάδας περιφρούρησης κατάληψης και να σκοτώνει τον υπόλοιπο χρόνο του στον μπιλιαρδάδικο έξω από τη σχολή. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είναι. Μια φορά μόνο άνοιξα το παράθυρο όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Νύχτα. Η πρώτη εκδρομή μετά την επιστροφή στην Ελλάδα. Πήλιο. Μείναμε αμίλητοι να κοιτάμε πώς καιγότανε στο βάθος η σκιάθος. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να κοιτάμε. Θα συνεχίσω με την παραλλαγή 131. Σήκωσε το σπίτι. Πήρε διορία 8 μήνες. 8 μήνες έψαχνε τα σημαντικότατα έγγραφα. Τα έγγραφα άτολ, τα υπέρμνιον, τα ολοσαχάιεθ, τα περιδυνέμιον, τα έγγραφα αναβέριον, ιστόξης, ζηλίδωρον, χερμόσατα, ψαθυρίσκη και φυσικά τα έγγραφα βεβαβριχώθ. Τα έγγραφα που περικλείανε το απλουστευμένο νόημα της ζωής. Όπως απλοποιείς αριθμητές και παρονομαστές από μια άκομψη συνάρτηση, σβήνοντας τον ίδιο αριθμό χ και ψ και μηδενικών από πάνω και από κάτω. Δεν βρήκε τίποτα όπου και αν έψαξε. Στο τέλος παραιτήθηκε από την προσπάθεια. Τον τιμωρήσανε για την απώλεια με υψηλά πρόστιμα, φυλάκιση. Τον εκτελέσανε κιόλας 4-5 φορές για να είναι σίγουροι. Κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει. Με τα θανάτια του δώσανε αναστολή οι μεγάθυμοι. Όταν μετακόμιζε όμως, πολύ αργότερα, τα ξαναβρήκε στο κομωδίνο του. Κοιμότανε κάθε βράδυ μαζί τους για να μην τα ξεχάσει ποτέ. Και θα σας διαβάσω και την παραλλαγή 151. Να ξεκαθαρίσουμε και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχουν πολιτείες με μεγάλη ιστορία. Τα δωμάτια είναι γεμάτα βαρύτιμα έπιπλα που δεν μπορείς ούτε να αγγίξεις χωρίς άδεια από νομομαθείς υπηρεσίες. Πόσο μάλλον να χρησιμοποιήσεις. Κυκλοφορείς προσεκτικά ανάμεσα στα εκθέματα του βαρόνου Αλτέμς μέχρι να γίνεις κι εσύ αξιοθέατο και να αποδοθείς από τους τεχνοκριτικούς και τον άνθρακα 14 σε κάποια εξακριβωμένη 20ετία. Όμως τα λεπτά σου δάκτυλα δεν είναι υποδείγματα. Δεν καταλαβαίνω πώς προέκυψαν και γιατί το απόγευμα δεν ξέρει να τα κρύψει, να τα εξαφανίσει, να τα δικαιολογήσει έστω, να τα επεξηγήσει σαν μια λογικοφανή παραπομπή στη τοιχογραφία του θριάμβου της Γαλάτιας του Ραφαήλ. Φαίνεσαι ακαριαία καταναλώσιμη. Αν κάνω ένα βήμα παραπάνω,
Αν σε παρατηρήσω αδέξια λίγο ακόμα από μια απόσταση ασφαλείας από πίσω, αν σε παραμονεύσω καθώς περπατάς, αν προσπαθήσω να ξεχωρίσω τις γραμμές κάποιων ανέτειων τελεαστικών υφασμάτων από το σώμα σου, θα ήταν μεγάλο λάθος αν σε κατασπαράξω. Τίποτα δεν θα επιβιώσει από τον ως επιτοπλίστο κύκνιο λαιμό σου ή από το τροχαϊκό χαμόγελό σου που εξετάζω προσεκτικά επειδή δεν το βλέπω πλέον. Είσαι το κεφάλι μιας πριονισμένης ερηνίας, γαλήνια αποκοιμισμένη, λαμπέλα αντορμεντάτα, γεμάτη τύψεις, ενοχές και σαγίνη. Αφήνω ήρεμα την πλαγιαστή μισή πρωτομή σου, ροκανισμένη κελία πάνω στο τραπέζι, όπου γράφω σαν σταματημένο ρολόι χειρός ή σαν σελιδοδείκτη σε απόκριφο ημερολόγιο ή σαν φυτό που έπεσε από τη γλάστρα του, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει ανέπαφες και δραστικές όλες τις λυτηριασμένες ρίζες του. Είσαι αποκοίημα και ταυτόχρονα επικίνδυνα ζωντανή. Όταν μιλάς, την απόστασή μας δυσκολεύονται να την υπολογίσουν τα μυρογνωμόνια. Μην ανησυχείς, θα φύγω πάλι. Με την άκρη του αντίχειρα, αν ήθελα να σε αγγίξω, θα σε εξαφάνιζα πριν σε δημιουργήσω. Υπάρχουν πολιτείες χωρίς καμία ιστορία. Στην κεντρική τους πλατεία όλα τα κτίρια είναι βολικά. Μεγάλες πινακίδες δείχνουν τη θερμοκρασία του αέρος υπό σκιά, τη γρηγοριανή ημερομηνία, την ώρα κατά προσέγγιση που συμφέρει σε όλους, την επίσημη εκδοχή της θάλασσας, την αναχώρησή σου. Με τα έπιπλα στο δωμάτιο μπορώ να συζητήσω για τα προβλήματα που τα απασχολούν, να ακούσω τη σιωπηρή γνώμη τους ή να μου εξηγήσουν τι σκοπεύουν να κάνουν σήμερα. Τα έπιπλα είχαν πάντα μεγαλεπίβολα σχέδια και τα εκτελούσαν με αφοσίωση. Το διαμέρισμα της πολυκατοικίας ολόκληρο διστάζει για λίγο, έπειτα συνεχίζεται στην παραλία. Τμήμα της ακτής του ανήκει, σύμφωνα με τα επίσημα συμβόλαια και αρκετά μέτρα από τη γαλήνη επιφάνεια του νερού. Ένας πρόχειρος τείχος δείχνει ενδεικτικά τα όρια μου με το ανοιχτό πέλαγος. Και αυτά ακόμα είναι συζητήσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι η ώρα να απαντήσεις ορισμένες ερωτήσεις. Και φαντάζομαι από το ακροατήριο θα υπάρχουν κάποιοι που θα θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Κύριος Γιαννούς, σηκώσατε το χέρι. Νιώθω ότι δεν μπορώ παρά μόνο να αισθανθώ, γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, ότι με περιμένει κάτι πολύ, πολύ ευχάριστο από αυτό. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αλεξάνδρα, κυρία Ρούς, Αλεξάνδρα, σήκωσε το χέρι. Δεν βλέπω. Τι σε έκανε να γράψεις, τι ήταν εκείνο εκεί που ένιωθες να γράψεις αυτά τα κείμενα, τα λόγια. Μια στιγμή, γιατί δεν γράφει κείμενα, η ερώτηση μου δεν ήταν αυτή. Γιατί δεν γράφεις κείμενα, ξέρω κι εγώ, να αρθρογραφείς. Τι είναι εκείνο εκεί που σε κάνει να γράφεις αυτά και όχι να αρθρογραφείς
στη New York Times, στην Καθημερινή, στο Δήμα. Τι είναι εκείνο εκεί που σε έχει τραβήξει προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ τα άλλα θα είχαν την δυνατότητα ή θα είχε ο κόσμος τη δυνατότητα να έχει άμεση πρόσβαση και να τα καταλάβει. Δηλαδή την αυστηρότητα, την συντριπτική έτσι, την καταλυτική έτσι, μεθοδολογία που χρησιμοποιείς εκεί μέσα, να τη χρησιμοποιήσεις με λέξεις άλλες σε αρθογραφία. Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι είναι διαφορετικές οι γραφές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Και θα έλεγα ότι υπάρχει μία επιστημονική συγγραφική μέθοδος που έχει τους κανόνες της. Οι κανόνες αυτοί είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δεν μπορείς να ξεφύγεις, ακόμα και αν έχεις κάποια καλή ιδέα θα πρέπει να την υποστηρίξεις με μία μέθοδο με εμπειρική τεκμηρίωση, με απόδειξη, με επανάληψη, με επικύρωση. Και έχεις και κάποιο συγκεκριμένο τρόπο που γίνεται αποδεκτό σε ένα επιστημονικό περιοδικό να περιγράψεις το τι έχεις βρει. Υπάρχει μετά η αρθογραφία στον γενικό τύπο που το έχω κάνει κατά καιρούς και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί μπορεί να πεις ό,τι σου κατέβει, να είσαι τελείως αυθαίρετος, να οδηγήσεις τους συμπολίτες σου τελείως στον κρεμό και να μην το πάρουν είδηση και κανένας να μην μπορεί να σου ζητήσει το λόγο γιατί τα έχεις γράψει πολύ ωραία, στρογγυλεμένα, ακούγονται καλά, μέχρι που κάποια στιγμή διαπιστώνουμε ότι έχουμε πέσει στον κρεμό και ψάχνουμε για κάποιο αλεξίπτωτο. Η γραφή σε αυτό το τύπο κειμένου τώρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν υπόκειται στους κανόνες της επιστήμης. Δεν έχει την ελευθεριότητα της γραφής του αρθρογράφου και ίσως την αυθαιρεσία. Έχει όμως τους δικούς της κανόνες. Έχει τους δικούς της κανόνες που ο κάθε ένας συγγραφέας τους βάζει στον εαυτό του. Και κάποιοι προτιμούν να έχουν λιγότερους κανόνες ή λιγότερο σκληρούς κανόνες, άλλοι προτιμούν να έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες ή άλλοι χρησιμοποιούν ένα μείγμα από κανόνες. Οι δικοί μου κανόνες θα έλεγα ότι λίγο πολύ εξελιχθήκανε μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή, όντως άρχισα να εντός εισαγωγικών γράφω όταν ήμουν 8 χρονών, όπως έλεγα πριν λίγη ώρα στην κυρία Γεωργίου, το πρώτο μου βιβλίο εντός εισαγωγικών το ολοκλήρωσα 9 χρονών, αλλά ευτυχώς δεν το δημοσίευσα. Και από τότε υπήρχε μια εξελικτική διαδικασία. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν θα μπορούσα να γράψω διαφορετικά. Είναι περίπου όπως αφήνεις ένα μήλο και το βλέπεις να πέφτει. Έχει εξελιχθεί η ζωή μου σαν συγγραφέα και οι νόμοι της φυσικής που διέπουν αυτή τη συγγραφή με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Δεν προσπαθώ να σας κάνω τη ζωή δύσκολη, αν και ίσως μερικές φορές κάποια από αυτά τα κείμενα φαίνονται λίγο πιο δυσνόητα, τουλάχιστον σε σχέση με το κείμενο ενός αρθρογράφου που θα έλεγε «κάντε αυτό και τελειώσαμε». Αλλά από την άλλη πλευρά η ζωή είναι δύσκολη. Η εμπειρία μας είναι σύνθετη. Οι άνθρωποι έχουμε τουλάχιστον τρεις διαστάσεις σαν όγκος φυσικός και πολλές διαστάσεις σαν όγκος πνευματικός. Το να προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε κάτι που είναι σύνθετο είναι δύσκολη υπόθεση και τις περισσότερες φορές οδηγεί σε μονοδιάστατες καταστάσεις που είναι καλές για οπαδούς ή για οπαδούς κομμάτων, οπαδούς ποδοσφαίρου ή αντίστοιχων καταστάσεων, αλλά όχι τόσο πολύ για ανθρώπους που αγωνιούν, που αναζητούν, που ψάχνουν, που ακόμα δεν έχουν βεβαιωθεί. Και αυτή η αβεβαιότητα είναι που τους κρατάει ζωντανούς και νιώθουν ότι έχω ακόμα να ψάξω κάτι, δεν έχουν τελειώσει όλα. Η γραφή μου λοιπόν είναι προσαρμοσμένη σε αυτή την αντίληψη, στην αντίληψη της αναζήτησης, που αν και κάνει τα πράγματα μερικές φορές πιο δύσκολα, απ' την άλλη πλευρά ελπίζω αν κάποιος έχει την διάθεση να ξεπεράσει αυτό το πρώτο σοκ, τι λέει αυτός εδώ πέρα, να βρει κάποιες γραμμές που να πει άξιζε τον κόπο που αφιέρωσα λίγο περισσότερο χρόνο
Δεν είναι ότι τα είδα όλα με την πρώτη ματιά. Υπάρχει και μία καταπακτή εδώ πέρα, για να την ανοίξω. Κατεβαίνει σε αυτό το υπόγειο, έχει ενδιαφέροντα πράγματα εδώ. Και εδώ μία άλλη πόρτα, για να την ανοίξω κι αυτή. Με έβγαλε σε ένα νέο χώρο, για να πάμε και εδώ να δούμε τι γίνεται. Είναι λοιπόν ένα κατασκεύασμα που αν κάποιος έχει όρεξη και χρόνο να περιπλανηθεί μέσα σε αυτό τον λαβύρινθο, ελπίζω να χαθεί αρκετά ικανοποιητικά. Θα συνεχίσουμε σε παρέες όταν... Να. Θα... Δεν μπορείς να τα πεις στη μέση. Και ήταν μια περίεργη εμπειρία. Γιατί όταν το βιβλίο ήταν ζωντανό στο χέρι και δεν μπορούσε να τα πείσουμε. Γιατί είχε μια υπόσταση. Είχε μια αγωνία. Και έντονη αίσθηση της φυγής. Γι' αυτό ήταν δύσκολο, γιατί για μένα κάτι με εγκατάλειψε. Κάποιου ζωντανού. Που κάτι έλεγε. Και με κάποιο τρόπο είχε συνεχθεί μαζί του. Και μερικές φορές φαντάζομαι να έλεγε και εμάς. Αλλά δεν ήταν δυνατό. Να μην το διαβάσω. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζεις με τον εσωτερικό σου εαυτό. Και τον εσωτερικό σου εαυτό δεν μπορείς. Γιατί είναι άλλο να πίνεις εσύ γι' αυτό. Νομίζω ότι μάλλον δούλεψε το δόλωμα σε αυτή την περίπτωση που πραγματικά υπάρχουν δολώματα μέσα στο βιβλίο που σκοπό έχουν να δελεάσουν τον αναγνώστη και πολλές φορές ίσως να ταυτιστεί με πράγματα που γίνονται. Αν λοιπόν κάποια από αυτά τα δολώματα δουλεύουν, μπορεί κάποιος ίσως με μεγαλύτερη ευκολία να δεχτεί κάποιες από τις δυσκολίες ή την περιέργεια του βιβλίου και να συνεχίσει και να ψάχνει περισσότερο. Όπως νομίζω το είπε πολύ καλά ο κύριος Ρούσος από την αρχή, η έννοια της αναζήτησης είναι κεντρική μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και η αναζήτηση έχει αξία από μόνη της. Δεν είναι ότι αναγκαστικά θα βρεις κάτι και αυτό θα σε δικαιώσει. Η αναζήτηση έχει κάποια αξία ακόμα και σαν αυτός σκοπός. Και αν κάποιος είναι ευχαριστημένος από αυτό και δεν περιμένει απλώς ένα τέλος το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα, ίσως μπορεί να ανεχτεί αυτό το βιβλίο. Γιάννη, θα κάνω μια ερώτηση ή σχόλιο. Είτε το θέσεις, είτε το θέσεις ένας δημόσιος άνδρας τώρα, με όλα αυτά που είπα στην αρχή, με όλα αυτά που ξέρει ο κόσμος. Και η Ελλάδα περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο και δεν νομίζω ότι θα την ξεπεράσει εύκολα. Νομίζω ότι οφείλεις να γράψεις κείμενα που να έχουν απήχηση στον κόσμο. Να βρεις τον τρόπο να ξεφύγεις λίγο από αυτά και να αναζητήσεις αυτή τη μεθοδολογία, γιατί την έχει ανάγκη ο κόσμος. Και έχεις το know-how, το υπόστρωμα, τις δυνατότητες και να σκέφτεσαι και να γράφεις. Και νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί ανά την επικράτεια και ανά την υφήλιον που θα μπορούν με κύρος να γράψουν πράγματα. Όπως αυτό το οποίο εσύ είπες σε όλους εμάς. Τα περισσότερα από αυτά που κάνετε στην έρευνα είναι λάθος. Το λέω έτσι ομά για να το ακούσουμε δυνατά. Προσπάθεια για να αυξήσουμε το curriculum και να έχουμε προαγωγές. Αυτή η αλήθεια δεν είναι κάτι πολύ δυνατή, την οποία πρέπει να διακηρύξεις, να την πεις.
αλλά και σε άλλα θέματα που είμαι σίγουρος και ξέρω ότι έχεις απόψεις για αυτό τον έρημο, τον τόπο. Και είσαι άνθρωπος ευθύνης. Και ο Καζαντζάκης, όπως είπε, εκεί στα βράχια που θα πάμε, τελικώς την ευθύνη την έχουμε εμείς. Μπας και την μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι καθοδηγητές. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ. Α, συγγνώμη. Ναι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, για τη στήριξή σας, για την αγάπη σας. Θέλουμε να σας πούμε ότι δεξιά για σας, αριστερά για μας υπάρχει το βιβλίο το οποίο αξίζει πραγματικά να αποκτήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω τους κυρίους Κόνδη και Γεωργίου για την παρουσία τους εδώ και για τα πάρα πολύ όμορφα πράγματα που μας είπαν. Τον ακαδημαϊκό καθηγητή κύριο Ρούσο για τον γενικότερο συντονισμό και για τα πολύ όμορφα λόγια του. Τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον κύριο Ιωαννίδη, νομίζω ότι αξίζει να τον χειροκροτήσουμε για μία ακόμα φορά. Για το γεγονός ότι, όπως καταλάβατε και εσείς, βέβαια δεν πρόκειται μόνο για έναν άνθρωπο που είναι σπουδαίος συγγραφέας, αλλά πρόκειται για έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Φουγάρο για την πολλαπλή στήριξη, τόσο την κυρία Κυριακοπούλου, όσο και τον κύριο Στάνα και γενικότερα τους συνεργάτες του Φουγάρου, και να πω κάτι, γιατί θα είναι κρίμα να μην το πω. Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχει ένας αφανής ηρώας, ή μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, μια αφανής ηρωίδα. Θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς την κυρία Μαρία Παυλάκη για το γεγονός ότι μας έφερε σε επαφή με τους εκλεκτούς προσκεκριμένους μας, και όπως κάνει πάντα κάθε αφανής ήρωας, βρίσκεται λίγο πιο πέρα από τα φώτα προκειμένου να πάνε όλα καλά.